φωτιές εκτείνονται σε απόσταση δεκάδων μέτρων κάτω από τον καυτό ήλιο, με τους τουρίστες να έχουν εφοδιαστεί με καπέλα και δροσερό νερό για να αντέξουν τις συνθήκες καύσωνα. Όνειρο ζωής για πολλούς ξένους και Έλληνες επισκέπτες είναι να δουν από κοντά το θαυμαστό παλάτι του Μίνωα και να κάνουν ένα ταξίδι στο μινωικό πολιτισμό. Κατά χιλιάδες οι επισκέπτες φτάνουν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και οι ουρές που σχηματίστηκαν ήταν τεράστιες. Επισκέπτομαι για δεύτερη φορά τη χώρα σας. Η προηγούμενη φορά ήταν το 2001. Τώρα έχετε πολύ τουρισμό. Τότε υπήρχε μόνο μία χούφτα τουρίστες. Εδώ και μερικά χρόνια ήταν όνειρο να επισκεφτώ την Κρήτη. Εδώ περιμένουμε περίπου μισή ώρα. Ήρθαμε πριν από 2 ημέρες από την Ισπανία και δεν έχουμε δει ακόμα τα αξιοθέατα. Εδώ περιμένουμε περίπου 15 με 30 λεπτά. Οι πρώτοι αριθμοί που καταδεικνύουν τον τεράστιο ρόλο που διαδραματίζει η Κνωσός μεταξύ των σημαντικότερων αρχαιοτήτων της χώρας προκαλούν χαμόγελα και ικανοποίηση. Σύμφωνα με το Σωματείο Ξεναγών Κρήτης, τον Ιούλιο καταρρίφθηκαν όλα τα ρεκόρ. Τουλάχιστον για τον μήνα τον Ιούλιο είχαν σχεδόν κάθε μέρα γύρω στις 5.000 επισκέπτες, με εξαίρεση στην Κυριακή που ήταν μια μέρα λίγο πιο χαλαρή. Και πριν από 3 Τετάρτες, αν δεν με πατάει μνήμη μου, η Κνωσός πέρασε τους 8.000 επισκέπτες. Ήταν μία από τις μέρες που είχε μάλιστα και 2 κρουαζιερόπλοια στο Ηράκλειο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό σίγουρα βοήθησε στο να έχει τόσο πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα ο χώρος για τη συγκεκριμένη μέρα. Έχω την εντύπωση ότι είναι ρεκόρ όλων των εποχών, ας πούμε. Είναι σίγουρα ένα από τα ρεκόρ του χώρου. Τα στοιχεία και η έκρηξη στην επισκεψιμότητα προμηνύουν μια ακόμα καλύτερη συνέχεια και αποτελούν τον καλύτερο ιονό για την κορύφωση του καλοκαιριού. Όλα δείχνουν ότι και ο Αύγουστος θα κλείσει με μεγάλη επισκεψιμότητα και υψηλό επίπεδο εισπράξεων από εισιτήρια. Σίγουρα πάει ότι ο Αύγουστος αρκετά καλά. Είναι κάποιες μέρες οι οποίες σίγουρα είναι πιο φορτωμένες. Η Τετάρτη, όπως σας είπα, δηλαδή, είναι μια αρκετά γεμάτη όσον αφορά τουλάχιστον τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Και παραδοσιακά, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο έχει και μια αρκετά καλή επισκεψιμότητα και ο αρχαιολογικός χώρος της Σπιναλόγκας, έτσι, γιατί η Σπιναλόγκα συνήθως ανεκπληρωμή συνδυάζεται και με τη δυνατότητα για μπάνιο και όπως γνωρίζετε αυτή την περίοδο είμαστε ακόμα στα μέσα του Αυγούστου. Πολλοί κόσμοι που έρχεται θέλει ακριβώς και αυτό το πράγμα, έτσι. Το Σωματείο Ξεναγών και παράγοντες του τουρισμού ελπίζουν στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν έως τον Νοέμβριο.